πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Ήταν πολύ ωραία και η βόλτα που κάναμε στη ζωή σου. Έχεις μετανιώσει για σ' αγαπώ που έχεις πει? Ποτέ. Γενικά δεν μετανιώνω στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αλλά θεωρώ ότι ό,τι έγινε, καλώς έγινε. Και όλα αυτά τα λάθη, τα σωστά, με έχουν φέρει εδώ που είμαι σήμερα. Ούτε μια στιγμή να πει. Κάποια στιγμή να σου περάσει έτσι από το μυαλό. Κοίταξε, για ανθρώπους που έχεις εμπιστευτεί. Εντάξει, αυτά σου περνάνε από το μυαλό τη στιγμή που σε έχουν πικράνει οι άνθρωποι. Μετά λες ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχα καταλάβει τι άνθρωπος είναι. Οπότε καλύτερα που συνέβη και αυτό. Οπότε ξέρεις, δεν μετανιώνω. Γενικά πιστεύεις εύκολα, είσαι από τους ανθρώπους τους πολύ καλοπροαιρετούς. Μέχρι πρότινος, πάρα πολύ. Τώρα τελευταία μου έχουν συμβεί κάποια πραγματάκια, έτσι είχα κάτι συμβάντα που με έκαναν να αναθεωρήσω έτσι τη καλοπροαίρετη διάθεσή μου. Από φίλους. Ναι, συνήθως από φίλους προέρχονται αυτά. Άμα είναι από ξένους, δεν σε αφορά και τόσο. Από συνεργασίες, ίσως. Από συνεργασίες, κάπου το περιμένεις ότι δεν θα είναι όλα ρόδινα, αλλά από φίλους είναι λίγο δύσκολο. Γενικά δίνεσαι, ας πούμε, στους φίλους ή κρατάς και μπακά. Ναι, απόλυτα. Δεν κρατάω τίποτα. Δεν έχει νόημα. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να κρατάς πισινές και αυτά. Δώσ' τα όλα και ό,τι είναι θα συμβεί. Εντάξει. Συγχωρείς εύκολα, γιατί μετά από όλα αυτά το φυσιολογικό είναι μάλλον να συγχωρείς εύκολα. Συγχωρώ πολύ εύκολα, να σου πω κάτι. Δεν είναι το θέμα η συγχώρεση. Το θέμα είναι ότι αν αλλάξεις γνώμη, αναθεωρήσεις για έναν άνθρωπο, πολύ δύσκολο επανέρχεσαι στη σχέση, σε μια φιλία, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Δεν ξαναείναι ποτέ θέμα, μετά. Δεν είμαι το τι άνθρωπος είμαι, σιγά θα συγχωρέσω τον άλλο, τι είμαι. Αλλά το θέμα, ξέρεις, μπορεί να παγώσω αυτό. Γενικά είσαι δύσκολη στο να επιλέξεις έναν άνθρωπο και να τον βάλεις στη ζωή σου, να μπορέσεις να τον εμπιστευτείς, να τον κρατήσεις δίπλα σου, να τον συμβουλευτείς και το αντίστροφο. Ναι, δεν είμαι το. Κοίταξε, είμαι κοινωνική, αλλά ανθρώπους έτσι να ανοιχτώ πάρα πολύ και να μου είναι και η γνώμη του σημαντική, δεν έχω πάρα πολλούς. Έχω λίγους και καλούς. Με τις γυναίκες ή με τους άντρες τα πας καλύτερα σε θέμα φιλίας? Δεν έχω θέμα. Και με τους δύο. Δηλαδή, η κολλητή σου τι είναι, ποιος είναι ο κολλητός σου, ας πούμε? Έχω και κολλητή, έχω και κολλητό. Α, και από τα δύο. Ναι. Ναι. Όπως θα πας καλά, έχω την αίσθηση στην ζωή, στις φιλικές σχέσεις με άντρες και γυναίκες, το ίδιο συμβαίνει και στην επαγγελματική σου πορεία. Δηλαδή, σε αγαπήσαν πολλοί άντρες, αγαπάνε και σε αγαπάνε και πάρα πολλοί γυναίκες, που για μια ωραία γυναίκα. Ξέρεις γιατί θα σου πω, γιατί δεν είμαι ανταγωνιστική και το, δεν είμαι και φαίνομαι ότι δεν είμαι ανταγωνιστική. Αυτό που λέμε είμαι και φαίνομαι, εγώ δεν είμαι και φαίνομαι. Δηλαδή, αγαπάω τις γυναίκες, θέλω να είναι όμορφες, θέλω να είναι ευτυχισμένες, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει η δυστυχία, η μιζέρια, το αυτό καθόλου. Γίνεται όμως αυτό στη δουλειά σας, δεν είναι λίγο πολύ? Δεν είναι πιο δύσκολο, γιατί είναι μια ανταγωνιστική δουλειά έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, ανταγωνιστική, okay, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να υπερισχύσει είναι η ευγενής άμυλα. Δηλαδή να σ' αρέσει κάποιος τόσο πολύ αυτό που κάνει και να προσπαθήσεις να τον φτάσεις. Όχι να τον ανταγωνιστείς με τρόπους, με μαχαιρώματα και τέτοια. Ναι, αλλά στο χώρο σας εφαρμόζεται αυτό με τα μαχαιρώματα, δηλαδή. Εφαρμόζεται. Εντάξει, τώρα να σου πω, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχει αυτό τελικά και σε ποιον γυρνάει το μαχαίρι στην τελική. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρεις κατά που γυρνάει το μαχαίρι. Φαίνεται στην πορεία, λες. Στην πορεία, ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλα εδώ πληρώνονται. Σωστό. Ναι. Τελικά με τους βασιλιάδες τι θα γίνει, που μου αρέσει πάρα πολύ και το βλέπα συνέχεια. Ναι. Εντάξει, είναι μια σειρά που πραγματικά την αγαπήσαμε όλοι, οι συντελεστές και το κοινό. Υπάρχουν προβλήματα οικονομικής φύσεως. Τι έγινε, γιατί ακούσαμε ότι είχαν γυριστεί κάποια επεισόδια. Είχαν γυριστεί μόνο 10 παραπάνω για την καινούρια σεζόν, τα οποία δεν ξέρω αν θα παιχτούν. Δεν σας έχουν ενημερώσει καν τίποτα, τι θα γίνει? Όχι, δεν είναι. Η μόνη ενημέρωση είναι ότι έχει σταματήσει. Ούτε αρχίσατε να πληρώνεστε, γιατί όπως ξέρω μέσα στους ηθοποιούς, όταν παίζετε, μετά πληρώνεστε, έτσι δεν είναι? Ναι. Το μετά, εδώ. Φάρια πολύ μετά. Γιατί έχει τύχει να, αυτόν τον καιρό, αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να παίξεις και να μην σε πληρώσουν? Να μην πάρεις αυτά που πρέπει, δηλαδή. Κοίταξε, δεν είναι μόνο να παίζεις και να μην σε πληρώσουν. Φαντάζομαι ότι και στις δικές σας τις δουλειές συμβαίνει το αντίστοιχο και σε άλλες δουλειές συμβαίνει το αντίστοιχο. Δηλαδή να δουλεύεις και να μην πληρώνεσαι πλέον. Είναι δυστυχώς κάτι σύνηθες. Δεν είναι κάτι που. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής πληρώμαστε. Ναι, δηλαδή μακάρι να συνεχίσει να παίζει προς Θεού. Πού είναι ο Ζώης, έφυγε? Έφυγε, αυτό δεν είναι καλά. Αλεξάνδρε, μου αρέσει τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Τι είναι αυτό που σου αρέσει, τι είναι αυτό που βρίσκεις ιδιαίτερα? Κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια επαφή που έχεις με τον πολύ κόσμο τηλεόραση. Μ' αρέσει να κάνω σειρές, μ' αρέσει που ξέρεις όταν είναι καλές και έχουν επιτυχία, ο κόσμος χαίρεται, ξεχνιέται. Μ' αρέσει να κάνω τηλεόραση, μ' αρέσει η διαδικασία του γυρίσματος, όλη αυτή η πλάκα που γίνεται τόσες ώρες. Το διασκεδάζω. Γενικά σε αρέσει η τηλεόραση έτσι όπως είναι τώρα, γιατί έχουμε ακούσει πολλούς συναδέλφους σου
ότι κατακρίνουν. Εντάξει, κοίταξε, δεν υπάρχει πρόγραμμα αυτή την περίοδο για να κρίνουμε την τηλεόραση. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, πρόγραμμα με την έννοια ελληνική μυθοπλασία δεν υπάρχει. Οπότε, τι να κρίνει. Υπάρχει όμως τουρκική μυθοπλασία, μα από τουρκική υπάρχει, αλλά αυτό δεν κρίνουμε την τουρκική μυθοπλασία. Ξέρεις, όχι, άστο. Όχι άλλο κάρβουνο. Δεν χρειάζεται. Βλέπει, παρακολουθεί όμως. Δηλαδή, όταν είσαι σπίτι, θα είναι μια επιλογή σου τίποτα. Δεν βρίσκω κάτι να παρακολουθήσω, αν μ' αρέσει. Βλέπω, όχι, βλέπω το Downton Abbey, βλέπω στην ΕΡΤ κάτι σειρές που είναι. Ναι. Είσαι από αυτούς δηλαδή. Αλλά δεν βλέπω γενικά τηλεόραση γιατί είμαι εκτός σπιτιού. Ξέρω εγώ τα βράδια που ο κόσμος μαζεύεται και βλέπει. Εγώ έχω θέατρο, οπότε. Ναι. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που. Από τους ηθοποιούς που είναι έξαλλοι, γιατί ας πούμε μπορεί να έχουν χάσει κάποιες δουλειές, έτσι έρχονται. Κοίταξε, δεν μπορώ να είμαι έξαλλη τη στιγμή που όλος ο ελληνικός λαός έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι έξαλλη να είμαι εγώ και πόσο άλλος που δεν έχει να φάει, να είναι και επίσης και αυτός έξαλλος. Ο καθένας μας έχει τα προβλήματά του. Είμαστε όλοι, νομίζω, λίγο απογοητευμένοι. Έχουμε φάει όλη τα στραπάτσα μας από τις δουλειές και από αυτά. Τι να κάνουμε. Είναι μια κατάσταση στην οποία νομίζω και ελπίζω και εύχομαι να την ξεπεράσουμε. Λοιπόν, μέσα στο βίντεο αναφέρθηκα στο εξής γεγονός και σε είδα ότι το κοίταξε λίγο περίεργα. Σου λέω, Αλεξάνδρα, πες μας τη συνταγή. Ναι. Αναφερόμουν στο γεγονός πώς μπορεί μια γυναίκα να δηλώνει όλα αυτά, να μην ζηλεύει τον σύντροφό της, παράλληλα όμως να είναι ερωτευμένη και να τον αγαπάει πάρα πολύ. Γενικά μου δίνει την αίσθηση ότι ξέρεις τι θες και συνειδητοποιημένα είσαι ακριβώς πας εκεί που θέλεις. Πώς γίνεται αυτό να το καταφέρει μια γυναίκα? Κοίτα, να σου πω, εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις. Οπότε μάλλον κάνεις και εσύ αυτά που. Μαθαίνετε, βρε παιδάκι μου, αυτό ή γενικά η τόξη. Όχι, μωρέ, κάτσε να σου πω κάτι, δεν το κάνεις και από τα 15 σου ή τέλος πάντων βάζεις κάποιους στόχους και πας προς τα εκεί. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά στην πορεία βρίσκεις και τι σε ικανοποιεί περισσότερο σε αυτή τη ζωή, βρίσκεις και τι ακριβώς θέλεις, γιατί μπορεί να είναι και λίγο φλού στην αρχή τα πράγματα. Ναι. Και έχεις μεγαλύτερη αυτογνωσία. Δεν ζηλεύεις δηλαδή εσύ? Ερωτικά, γενικά δεν ζηλεύω καθόλου. Δηλαδή, ερωτικά! Θέλω να σου πω ότι γενικά δεν ζηλεύω φίλους που είναι ευτυχισμένοι. Υπάρχει και καλή ζήλια, που είναι πλούσιοι. Όμως. Δεν το ζηλεύω, το χαίρομαι. Υπάρχει μ' αρέσει καλή να είναι χαρούμενοι. Υπάρχει καλή ζήλια. Με την καλή έννοια σου λέω ότι ζηλεύω, ξέρεις, τη χαρά του λέω, πω, τι ωραία ρε παιδί μου. Ναι, αλλά στον έρωτα η ζήλια είναι κακιά. Στον έρωτα μόνο, τώρα, εντάξει, τον έρωτα δεν ξέρω, με μέτρο. Αν μου δώσει άλλο αφορμή, μπορεί να γίνω Τούρκα. Τούρκα. Τούρκα όμως. Είναι αυτό το κόκκινο του κρύου, ξέρεις. Δεν βλέπει, δεν σκέφτεται. Δεν βλέπει, όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές, μάλλον δεν είχα και πολλές αφορμές για να το. Για να το ρίξω το τηγάνι, ρε παιδί μου, στο κεφάλι. Θέλει να σε φέρει όλο στα άκρα, Ναι. Δεν είστε δηλαδή από τις γυναίκες που βλέπουν κάτι μικρό, το μεγενθύνουν, το κάνουν μεγάλο. Άντε καλέ, όπου παπά, ίσα τα παραβλέπω αυτό, ούτε καν δίνω σημασία. Αυτό πώς γίνεται, αποκτήσει, έχεις μια σιγουριά για τον εαυτό σου, ψάχνεις να τα βρεις σημασία. Μάλλον, ξέρω. Μάλλον είναι πολύ σίγουρη για μένα και λέω σιγά που θα πάει, αλλού θα κοιτάξει. Θέλω να με βοηθήσει. Άντε καλέ, εδώ, όπου. Να με βοηθήσει γι' αυτό, θα ρωτάω. Εσύ έχεις πρόβλημα τώρα, συγγνώμη. Για να καταλάβω, γιατί πρόσεχα ιδιαίτερο εσένα, συγγνώμη. Καταλάβω. Ναι, είμαι 10 Απριλίου, μια μέρα πριν από σένα. Εγώ άκου τώρα. Γι' αυτό θέλω να μου πεις, γιατί εγώ είμαι το αυτό το κόκκινο, το τηγάνι στο κεφάλι κατευθείαν. Τη ζήλια δηλαδή, είναι πολύ έντονη εννοείς, Αρρωστημένα θα έλεγα. Κρίμα όμως. Να σου πω κάτι, οι άλλοι θα έπρεπε να σε ζηλεύουν, όχι εσύ να κάθεις να ασχολείσαι. Με ένα μαγικό λόγο δεν θα σε περάνω. Αν είναι δυνατόν. Γενικά σ' αρέσει, ο σύντροφος σου που με σ' αρέσει να σε ζηλεύει έτσι λίγο. Λίγο. Λίγο και δεν μπορώ. Όχι, δεν μου αρέσει η ζήλια καθόλου. Από όπου και αν προέρχεται, δεν μου αρέσει. Τη θεωρώ πολύ, ρε παιδιά, καταπιεστικό πράγμα. Δηλαδή, επειδή το έχω ζήσει σε μία σχέση, κόντευα να πάθω ασφυξία. Έλεγα, αν είναι δυνατόν τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, ότι ο άλλος με αγαπάει και μου το δείχνει με αυτόν τον τρόπο, δεν θέλω. Ναι. Αλεξάνδρα, τι ήταν αυτό, τι είχε ο σύντροφός σου, Δωρινός, που σε έπεισε να τον παντρευτείς, τι ήταν αυτό που είδες και λες, αυτός είναι. Αυτός είναι. Τι να σου πω, έχει μια παιδικότητα που εμένα μου αρέσει αυτή η παιδικότητα στους ανθρώπους. Σημαίνει ότι δεν έχουν χάσει την ψυχή τους. Είναι αφόρμητος, έχει χιούμορ και είναι πολύ αισιόδοξος. Το οποίο βέβαια από την άλλη μπορεί και να μου τη δώσει τα νεύρα κάποια στιγμή. Λέει, ωπα ρε φίλε, εδώ δηλαδή και έχετε το σύμπαν. Πόθεν προέρχεται αυτή η αισιοδοξία, αλλά είναι αισιόδοξος και είναι καλό. Ήσασταν πολλά χρόνια, πόσα χρόνια ήσασταν? Ήμασταν φίλοι, 22 χρόνια, ναι. Αφίλοι ήσασταν. Και μετά μια φιλία γίνεται να καταλήξει. Ναι, μια φιλία να φανταστείς τώρα πολιτή, ότι βλεπόμασταν κάθε μέρα. Βλεπόμασταν κάτι καλοκαίρια, μετά χανόμασταν, μετά ξαναβρισκόμασταν. Στο σπίτι είσαι κλασική γυναίκα. Ναι, είμαι κλασική μη γυναίκα, όχι. Όχι, λέει, όχι. Καμία σχέση, παιδί μου, πως είναι κλασική γυναίκα, όχι. Δηλαδή δεν θα μαγειρέψεις, δεν θα του πλύνεις, δεν θα του σιδερώσεις. Όχι, όχι, δεν θα το βάλω. Τι θα κάνεις στο σπίτι?
Ευτυχώς. Έχω τη Μαργαρίτα μου, την αγαπημένη μου Μαργαρίτα, η οποία τα κανονίζει αυτά. Όχι, το λέω γιατί μερικοί τώρα οι άντρες έχουν αλλάξει κιόλας. Κάνουν και μερικές δουλειές οι άντρες. Καλά κάνουν και κάνουμε, γιατί πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε ένα σπίτι. Και εγώ όσο μπορώ δηλαδή, συνεισφέρω. Ό,τι μπορεί. Γελάτε, εντάξει, οκ. Γελάω, ξέρεις γιατί. Σε φιλίστηκα εντελώς, κατάλαβα. Καλά, και εμείς μην νομίζουμε ότι τα κάνουμε όλα, εντάξει. Μην νομίζεις κι εμείς. Εντάξει, εντάξει. Ένα μαγείρεμα πάνω κάτω το κάνετε. Εντάξει, το ίδιο κι εγώ το κάνω, αλλά δεν κάνω έτσι παστίτσια και αυτά. Κάνω κάτι πιο εύκολο. Μια σχάρα, ένα. Είναι και πιο υγιεινά. Αυτό το παιδί μου, εκεί το πάω. Πιο υγιεινό τώρα αυτό, γι' αυτό. Άμα όμως είχες ένα παιδάκι, αν έχετε ένα παιδάκι στη ζωή, θα αρχίσει να μαγειρεύει, θα γίνει λίγο. Εννοείται. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Το έχει σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Αλλά ξέρεις, δεν φτάνει μόνο να το σκεφτώ. Δεν προλαβαίνεις. Όχι, γιατί προλαβαίνω μια χαρά. Θα βρω και χρόνο και αυτά. Απλώς αυτά τα πράγματα δεν έρχονται και όποτε ακριβώς τα θέλεις. Αλεξάνδρα, πριν παντρευτείς, είχες σκεφτεί που δεν ήξερες αν θα είναι ο επόμενος σου γάμος και αν θα ξαναγίνει, θα ξανατύχει αυτό στη ζωή σου. Σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό πως αν δεν έρθει εκείνη τη στιγμή να βρεις έναν νέο σύντροφο και άντρα τη ζωή σου, να κάνεις ένα παιδάκι εκτός γάμου, θα το θελές? Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν κρίνω κανένα. Δηλαδή, όσοι το κάνουν, πολύ καλά κάνουν. Απλώς εγώ έχω την αίσθηση ότι κάνοντας ένα παιδί μόνη σου, ίσως να είναι λίγο εγωιστικό. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί το παιδί να χρειάζεται και ένα πρότυπο πατέρα. Άσχετα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δηλαδή, χωρίς ή παραμείνεις μαζί με τον σύντροφό σου. Το να υιοθετήσει ένα παιδί το θεωρώ άγιο, ναι, χωρίς να υπάρχει σύντροφος. Αλλά το έκανε. Ναι, θα το έκανα, βέβαια. Αλλά το να κάνει μόνο σε ένα παιδί χωρίς σύντροφο, δεν ξέρω. Δεν κρίνω κανέναν όμως. Δηλαδή, ο καθένας. Γενικά, πάντως από τη ζωή σου, έτσι όπως την είδαμε και πώς διαβάσαμε, ήθελες πάντα ήσουν να κάνω πρώτα την καριέρα μου. Ναι. Εξού και το μέχρι τα 44 καριέρα κάνω, δεν κάνω και τίποτα άλλο. Είναι κρυό, νομίζω είναι εντελώς χαρακτηριστικό αυτό. Ναι, είναι. Είναι. Μπαμπάς, μαμά, ας πούμε, δεν είπανε, πρέπει παιδί μου, φτιάξε πρώτα την οικογένεια και μετά έρχεται και η καριέρα από όταν είναι να έρθει. Καλά, που με είχαν πάρει από μικρή χαμπάρι, δεν ήταν, τι να πούνε. Γενικά, Γενικά, Αλεξάνδρα, μου άκουγες, τα άκουγες, σας επηρέαζε ένα σχόλιο, μια επιρροή, μια κακή κριτική σε όλη την πορεία της καριέρας σου? Εξαρτάται από πού προέρχεται. Καλή και η κακή κριτική. Όταν πρόκειται από ανθρώπους τον οποίο τη γνώμη πραγματικά εκτιμώ, τότε τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη, είτε καλή είτε κακή. Όταν πρόκειται από ανθρώπους είτε ιδιαίτερα καλοπροαίρετους είτε ιδιαίτερα κακοπροαίρετους, εντάξει, δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Τα διαβάζεις ή σου τα λένε κάποιοι, σου τα μεταφέρουν? Παλιότερα τα διάβαζα, γιατί υπήρχε και αποδελτίωση. Τώρα δεν υπάρχει το αποδελτίωση. Δεν ξέρουμε τι λέγεται, τι γράφεται για μας και καλύτερα, μπορώ να σου πω. Τώρα ότι ακούσω και ότι πάρει τα αυτή μου και εντάξει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε γίνει πολύ πιο χαλαροί σε όλες τις καταστάσεις. Θα σε επηρέαξει αν πούνε κάτι για την Αλεξάνδρα σαν Αλεξάνδρα ή για την Αλεξάνδρα σαν ηθοποιό? Σαν ηθοποιό, εντάξει, εκτίθεμαι μέσω από αυτού του επαγγέλματος και ξέρεις, σ' άλλους αρέσεις, σ' άλλους δεν αρέσεις. Okay. Τώρα σαν άνθρωπο θα με ενοχλούσε να μιλήσουν για μένα σαν άνθρωπο. Και άμα δεν σε γνωρίζουν κιόλας, έτσι. Ειδικά άμα δεν με γνωρίζουν, ναι. Καλή, τι, εγώ από όσο ξέρω, όσοι σε γνωρίζουν πραγματικά αυτό που το πιστεύω, σε λατρεύουν και σε αγαπάνε πάρα πολύ. Να, ναι, καλά. Είσαι πολύ ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, σε αγαπάω αλλά. Σε αγαπάω αλλά. Στο θέατρο Αριστοτέλειο, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάθε Παρασκευή το εισιτήριό μας είναι 12 ευρώ. Θέλω να το πω. Είναι καταπληκτικό. Ναι, γιατί εντάξει, παιδιά, οι εποχές είναι δύσκολες και. Σαφώς. Για 4 Σαββατοκύριακα. Για 4 Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Χτες κάναμε την πρεμιέρα, άρα έχουμε λοιπόν σήμερα Σάββατο. Κυριακή 7:30. Σάββατο 2 παραστάσεις, 6 και 4 και 9 και 4. Και θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 4 εβδομάδες. Δευτέρα και Τρίτη παίζουμε στην Αθήνα, στο Θέατρο Αθηνά. Έχουμε κρατήσει και το σπίτι μας. Έχουμε κρατήσει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Και εύχομαι γρήγορα και σπίτι και εσύ μου αγχώνεσαι. Άντε τώρα. Να είσαι γουρλού. Γουρλού είμαι μόνο, αλήθεια. Σε ευχαριστούμε και θα έρθουμε να σε δούμε και από κοντά. Γιατί χθες είχαμε την κοπή της πίτας, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Χαρώ πάρα πολύ. Είσαι καταπληκτική. Ευχαριστούμε πολύ.